λίγο πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη. Ολοκληρώνεται η συγγραφή του, γίνονται οι τελευταίες διευκρινήσεις για τις οποίες ενημέρωσαν ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί, τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως λέγαμε νωρίτερα. Αναλυτικά όμως θα μας πει για τις επιμέρους διορθώσεις ή την τελική μορφή που θα έχει τελικά. Ο Γιώργος Παππούς είναι στο τηλέφωνο. Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται διορθώσεις, παρεμβάσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο θα είναι πάνω από 500 σελίδες από ό,τι μας λένε. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή τον όγκο της δουλειάς που χρειάζεται. Υπήρξε συνάντηση το πρωί στις 9.30 κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ με τον Γιάννη Στουρνάρα. Ο Γιάννης Στουρνάρας έφυγε σε 11.30 για να πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τούτης, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρέμειναν στο Υπουργείο, είχαν συνεχίσει σκέψεις και ανταλλαγή απόψεων με τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και αυτά που μαθαίνουμε είναι τα εξής. Καταρχήν, για το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη. Όλοι, από ό,τι μας λένε, καταλαβαίνουν ότι είναι ένα πάρα πολύ σκληρό μέτρο. Θα πιάσει από πρώτου όσους επρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα όρια ηλικίας και όχι τα έτη δουλειάς. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι 50.000 περίπου άνθρωποι που θα μπορούσαν να βγουν σε σύνταξη το 2013 θα πρέπει να δουλέψουν άλλα 2 χρόνια, ενώ άλλοι 50.000 θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της διάταξης το 2014. Επηρεάζει λοιπόν πάρα πολλούς η συγκεκριμένη αλλαγή. Πάρα πολλούς. Όπως μας λέγανε χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο, μια αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιότητας χωρίς μεταβατικό χρονικό διάστημα και χωρίς να έχουν προηγηθεί αναλογιστικές μελέτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν αυξάνονται τελικά τα ελάχιστα χρόνια για να κατοχυρώσει κάποιο δικαίωμα σύνταξη από τα 15 στα 20, όπως υπήρχε ένα τέτοιο σενάριο. Είναι το θέμα των ενσύμων που είχε θέσει και η Δημοκρατική Αριστερά να μην ψηφίσουν. Ακριβώς, τελικά δεν πέρασε. Έκλεισε το πακέτο των μειώσεων στις συντάξεις. Θα είναι συντελεστές 5, 10 και 15%. Το 15% θα είναι πάνω από τις 2.000 ευρώ. Μιλάμε όμως για άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων και αυτό, όπως μας λέγανε, θα επιβαρύνει κυρίως τους μισθωτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για βελτίωση της διάταξης για τις μειώσεις στα ΕΦΑΠΑΞ. Από ό,τι φαίνεται, η διάταξη θα αναφέρει για μειώσεις έως 35%. Καταργούνται όλες οι εξαιρέσεις για τις αναπηρικές συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι περικοπές θα ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους θα ισχύουν και για τους αναπήρους. Το ευχάριστο είναι ότι το όριο των 65 ετών για την καταβολή του ΕΚΑΣ δεν θα ισχύσει από του χρόνου αλλά από το 2014 και αυτό με την ελπίδα ότι ίσως κατορθώσουν να υπάρξει μια βελτίωση στο πλαίσιο. Είναι να το αποτρέψουν, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Να το αποτρέψουν είναι μάλλον λίγο δύσκολο, αλλά από ό,τι μας λέγανε θα καταβληθεί προσπάθεια έτσι τουλάχιστον να μην το χάσουν αυτοί που ήδη το παίρνουν και είναι κάτω από τα 65. Στο θέμα των εργασιακών, από ό,τι φαίνεται η Τρόικα δέχεται η κατάργηση της καθολικότητας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας να αφορά στους μισθούς, αλλά όχι στα θεσμικά, δηλαδή για παράδειγμα τις μέρες των αδειών. Δούμε αν αυτό θα είναι αρκετό για να κάμψει τις ενστάσεις των κυβερνητικών εταίρων, ειδικά της Δημοκρατικής Αριστεράς, αν και όπως μας λες δεν αφορά τους μισθούς που είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο ακριβώς. Όσον αφορά τις εντάξεις ταμείων στον ΕΟΠΗ, που ήταν και το ζήτημα που προκάλεσαν θες και τις τριβές μέσα στις κοινοβουλευτικές ομάδες της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει όντως νομικό θέμα με την ένταξη των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, το Υπουργείο θα φέρει τη διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών στο πολυνομοσχέδιο. Είναι πολύ πιθανόν όμως να προβλέπει κάποιες μεταβατικές περιόδους έτσι ώστε να ετοιμαστούν αναλογιστικές μελέτες. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο θα υπάρχουν και κάποιες φορολογικές διατάξεις, όχι όμως για τη φορολογία εισοδήματος, θα είναι για τον κώδικα βιβλίων στοιχείων και θα είναι και κάποιες αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο υγραέριο, στα τσιγάρα και στους αγρότες. Όλα αυτά, Μαρία, γίνονται πάντοτε με φόντο τις διαβουλεύσεις που γίνονται κυρίως εκτός Ελλάδας για το θέμα του χρέους. Και όπως μας έλεγε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, το χρέος είναι κυρίως δουλειά άλλων, όχι δική μας. Αναγκαστικά θα προλάβουμε να έχουμε τελειώσει στις 12 Νοεμβρίου, έτσι ώστε η δόση να εκταμεθεί το αργότερο στο τέλος του μήνα.